Είναι προς το δικαιότερο, προς το σωστότερο. Ακόμα δεν τις ξέρουμε, ακόμα συστήνονται επιτροπές. Ματαιώθηκε όλη η διαδικασία, η καινούργια που ετοίμαζε το Υπουργείο Οικονομικών. Γυρίσαμε στην πατροπαράδοτη, δηλαδή επιτροπές, οι οποίες παίρνουν στοιχεία από μεστικά γραφεία, από αγροπολισίες, από όπου μπορούν να μαζέψουν στοιχεία, ώστε να μπορέσουν να βγάλουν τιμές. Τιμές πλέον για όλη τη χώρα, όχι μόνο ακόμα και για περιοχές δηλαδή εκτός σχεδίου που δεν υπάγουν στο σύστημα. Ναι. Θα παραδώσει το πόρισμά τους μέσα στον Ιούνιο. Στόχος του Οικονομικού Επιτελείου, το οποίο ακόμα δεν λέγεται, είναι να χρησιμοποιηθούν οι συγκεκριμένες αντικειμενικές αξίες για τον υπολογισμό του φετινού ενιαίου φόρου στα κίνητα που αντικατέστησε το ΕΤΙΔΕ και θα πληρωθεί και φέτος μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Το παράδοξο τώρα που προκύπτει είναι ότι επειδή επί χρόνια κρατούσαν χαμηλές αντικειμενικές αξίες σε περιοχές υποβαθμισμένες, λαϊκές συνοικίες, καθώς και σε πολλές πόλεις της ελληνικής περιφέρειας, σε αυτές τις περιοχές οι τιμές που γίνονται πράξεις είναι υψηλότερες. Θα έχουμε άνοδο εκεί των αντικειμενικών αξιών, άρα και μηδενισμό του όποιου ωφέλους προκύψει από τη μείωση του ΕΤΙΔΕ που όπως έχει προδιαγραφεί. Αντίθετα, σε περιοχές ακριβές, βόρεια προάστια της Αθήνας και νότια προάστια της Αθήνας, όπου εκεί οι αντικειμενικές αξίες ήταν σημαντικά υπολείπονταν πλέον, οι αγορές έχουν πέσει πολύ κάτω από τις αντικειμενικές, εκεί θα έχουμε διόρθωση προς τα κάτω. Και θα δούμε το παράδοξο σε αυτές τις περιοχές να υπάρχει ελάφρυνση του ενιαίου φόρου στα ακίνητα, όχι 15% που λέει το Υπουργείο, αλλά 20% και 25%. Ιδιαίτερος παράδοξο αυτό, να δούμε, Νίκο, πού θα κλείσει λοιπόν και το θέμα των αντικειμενικών. Για να πάμε τώρα να μας πεις πώς